ότι ξέρει τι είναι αυτό που μας τραβάει σε ένα αστέρι. Να μας ταξιδεύει κάθε νύχτα στον ονείρων μας τα μέρη. Το άστρο μου μωρό μου ήταν πάντα το μεγάλο μυστικό μου. Και μια παράφορη αγκαλιά στα σκοτεινά. Ναι, τι θα μείνει, νομίζεις τι θα μείνει, όταν θα σβήσουν τα φώτα ξαφνικά. Πρόβα και πάμε, μονάχα αυτό θα μείνει, και ένα φινάλε να σου σκίζει την καρδιά. Ότι ψιθύρισες αυτή, ποτέ μωρό μου δεν θα ξεχάσει. Δεν σε φοβάμαι. Θα τα βγάλεις πέρα μια χαρά, είσαι σκληρό καρύδι. Μπορεί να μην γεννήθηκε σε λιμάνι, αλλά έχεις τη μαγιά και τη δύναμη του λιμανιού. Γι' αυτό μ' αρέσεις. Σ' αρέσω. Είσαι σίγουρη πως θες να διαμαρτυρηθείς έτσι, κατηγορώντας τους καθηγητές σου? Ναι, θέλω να το κάνω και στο πληρώσω. Δεν με ενδιαφέρει. Θα το πληρώσω. Θέλω να το μάθει όλος ο κόσμος αυτό που μου έγινε. Δεν έπρεπε να μιλήσεις έτσι για τους καθηγητές σου. Γιατί? Είχα την τόλμη να φωνάξω ότι μ' αδίκησαν. Είναι κακό αυτό? Καθηγητές σου είναι. Θέλω να μου βρείτε την Αλίκη Βασιλάκη που είναι εξώφυλλο στο περιοδικό Ντάμα και να τη φέρετε εδώ. Θέλω να μπει η φωτογραφία σας στη ρεκλάμα. Σας μοιάζω εγώ για σαραντάρα κόμισα? Όχι, σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Δεν πρόκειται να έρθω. Ναι. Να κάντε μου καταγγελία στην άδεια. Δημήτρη, τα έμαθες? Η Αλίκη είναι κατηγορούμενη στην άδεια για την επαγγελματική συμπεριφορά. Τι είπες? Η Αλίκη Βασιλάκη δικάζεται αύριο ενώπιον της Επιτροπής Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Τοπιού. Η εν λόγω καλλιτέχνης, ναι, Χατζόπουλου, δεν προσήλθε κατά τη χθεσινή δοκιμή στο θέατρο με την αιτιολογία ότι δεν της αρέσει ο ρόλος. Κατόπιν τούτου, ο θεατρικός επιχειρηματίας κατέθεσε προσφυγήνες στην Επιτροπή Αδείας και ζήτησε όπως υποχρεωθεί να επανέλθει στα δοκιμάς του έργου, άλλως να της επιβληθούν ιδέουσες κυρώσεις. Τι έγινε, ξέρεις? Πού να ξέρω. Είσαι φίλη με την Αλίκη, δεν μιλάτε? Με τις παραστάσεις δεν είχα καθόλου χρόνο να τη δω. Φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου στις πρόβες. Ναι, αλλά για ποιο λόγο? Ήτανε μικρός ο ρόλος. Έτσι δεν λέει? Αποκλείεται να είναι αυτός ο λόγος. Δεν ξέρεις τι εγωίστρια που είναι η Αλίκη. Ναι, δεν είναι όμως ασυνείδητη. Εκεί που θέλει. Εκεί που δεν θέλει. Είναι σε πολύ κακός μαζί της. Ενώ κατά βάθος και τη νοιάζεσαι και ανησυχείς για αυτή. Γιατί να ανησυχώ? Και τα καταφέρνει μια χαρά. Νομίζω ότι μας έχει ανάγκη σε τίποτα. Άλλο αυτό. Εκείνη πάντως για σένα... θέλω να πω, σε νοιάζεται. Κάτι μας είπες τώρα. Ούτε στην παράση δεν είδε να με δει. Εντάξει, βρε Δημήτρη, δεν ήρθε να δει ούτε σένα ούτε εμένα, αφού ήταν πνιγμένη στις πρόβες. Τζενικόφτο, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αν ήθελε θα ερχόταν. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ερωτευμένη το λένε? Είναι ερωτευμένη, πειράζει? Όχι, κοριτσάκι μου, τι να πειράζει. Ζήσε τον έρωτα όσο πιο δυνατά μπορείς. Τον άφησες να σε φιλήσει? Όχι μόνο. Δηλαδή? Δηλαδή... τον θέλω πάρα πολύ. Ναι, αλλά... αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη, ε? Καλά, εσύ το λες αυτό? Εσύ τώρα μόλις δεν μου είπες, ζήσε κοριτσάκι μου τον έρωτα όσο πιο δυνατά μπορείς. Ναι, αλλά... έκαλα. Άμα το λέει η καρδιά σου, προχώρα το. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ να το προχωρήσω? Τι εννοείς? Εννοώ ότι... το προχώρησα. Πολύ, πολύ. Πολύ, πολύ. Άμα... θα σε σκοτώσω. Πώς ήτανε, πώς ένιωσες? Ήτανε τέλεια, ήταν απίστευτα. Αλλά και είμαι πολύ ερωτευμένη. Και γιατί μου το πεις πριν?
Γιατί τι να σου πω, Βραλίκη. Εσύ πνίγησες στις πρόβες. Και εσύ πνίγησες στα φιλιά. Και τσουπ, έγινε το κακό. Όχι και κακό. Τέλος πάντων. Εκείνος πώς νιώθει? Νομίζω ότι θέλει να γίνω γυναίκα του. Σου έκανε δηλαδή πρόταση γάμου? Όχι ακριβώς, αλλά άρχισε να μιλάει για το μέλλον, αλλά εγώ τον έκοψα. Να τους καταφωνεί. Αλική, πώς σου φάνηκε αυτό που σου είπα? Καλό. Δεν μου λες τι κάνουμε? Το κρατάμε μυστικό ή το λέμε στη μαμά σου? Θα σε σκοτώσω. Πάμε. Γεια σας, κούκλες. Να σας πάω μια βόλτα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να έρθω. Πρέπει να φύγω. Πάλι πρόβα έχεις? Όχι. Πρέπει να πάω να ετοιμάσω την απολογία μου. Ποια απολογία? Άστα, τώρα δεν είναι της ώρας. Τι έγινε? Θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά, εντάξει? Γη, εγώ στα λέω όλα, εσύ δεν μιλάς τίποτα. Βάλια μου, μην επιμένεις, σε παρακαλώ. Τώρα το πιο σημαντικό είναι ο έρωτας, εντάξει? Αν δεν είχα και εσένα, τι θα έκανα? Άντε, καλά να περάσετε. Ευχαριστώ, γεια. Αλίκη! Ήρθα για σένα. Τι έγινε με την επιτροπή? Πώς το έμαθες αυτό? Τα νέα μαθαίνονται. Έλα, πες μου τι έγινε. Τίποτα, τους εξήγησα το λόγο που δεν πήγα στην πρόβα. Το λόγος? Είναι κόντρα στην ηλικία μου, Δημήτρη. Μοιάζω εγώ με 40 κόμισα. Δεν ξέρω πώς να τον παίξω αυτό το ρόλο. Για τις υποκριτικές, φαντάζομαι. Έλα, σε παρακαλώ. Μια καρικατούρα ήμουνα. Ωραία, πες μου όμως τι έγινε με την επιτροπή. Μου έκανε σύσταση να συνεχίσω τις παραστάσεις για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο θεία σου. Φθηνά την γλίτωσες. Φαντάστηκα ότι θα σου ρίχναν κάποια ποινή. Αυτό ήθελες εσύ? Να λες πάλι βλακίες. Αλλά κι εγώ βλάκα, ας πούμε, που ήρθα να σε βρω. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σου ζητώ συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Πάντα έτσι κάνεις όμως. Μία κρύο, μία ζέστη. Ποια είσαι επιτέλους? Όλα στραβά τα κάνω. Τίποτα δεν κάνεις στραβά. Απλά τα πράγματα δεν έρχονται πάντα έτσι όπως τα θέλουμε. Πάμε για ένα καφεδάκι. Έμαθα ότι άρχισες πρόβα στο εθνικό, πρωταγωνιστικός ρόλος. Μπράβο σου. Εμείς. Δεν κάνεις και εσύ λίγο υπομονή? Πώς υπομονή πια? Πού είναι το πείσμα σου, Αλική? Είναι και θέμα συγκυριών, μην το βάζεις κάτω. Τι έπαθες τώρα? Δεν σ' αναγνωρίζω. Μερικές φορές μου έρχεται να τα παρατήσω. Μη λες ανοησίες. Έλα, φάει το γλυκό τώρα. Εκτός κι αν δεν σ' αρέσει. Όχι, μ' αρέσει. Εντύπωση μου κάνει πάντως που το πρόσεξες. Δηλαδή, εννοώ που με πρόσεξες. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη η Δέσπο κοντά σου. Ποια? Η Δέσπο. Μαζί δεν είσαστε. Και φυσιολογικό είναι δηλαδή. Είστε μαζί στο εθνικό. Με τη Δέσπο είμαστε μόνο φίλοι. Και γιατί το λες έτσι δηλαδή, κακό είναι να είστε μαζί? Είμαστε μόνο φίλοι, Αλική. Και καλοί συνεργάτες. Τώρα γιατί άλλαξες το πρόσωπό σου, τι είπα? Το ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Ποιες κουβέντες, βρε Δημήτρη? Εγώ απλώς άκουσα κάτι, ούτε κι εγώ θυμάμαι από πού, και απλώς το είπα. Προτιμώ να με σχολιάζουν μόνο για τη δουλειά μου. Κι εγώ, αλλά δεν μου κάνουν το χατήρι. Ναι, αλλά εσύ τους προκαλείς κιόλας. Κοίτα, Δημήτρη. Δεν το βγάλα το μυαλό μου ότι τα έχεις με τη Δέσπο. Από κάπου το άκουσα, εντάξει. Είδες πόσο εύκολο είναι να κρίνεις κάποιον και να νομίζεις ότι προκαλεί τους άλλους για να γράφουν και για να τον κατηγορούν. Κάνεις εκεί. Στο μαγαζί μου. Δεν θέλω να. Να? Να υποχρεώνομαι, Δημήτρη. Να υποχρεώνεσαι? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Φιλικά σου ζήτησα να βρεθούμε, αυτό. Ούτε υποχρέωσε ούτε τίποτα. Αν ήμασταν φίλοι, δεν θα κόβες έτσι την κουβέντα. Όταν γίνεσαι αδιάκριτη, ναι. Την κόβω την κουβέντα. Σου ζήτησα απλώς να βρεθούμε. Μόνο από ενδιαφέρον. Έχεις δίκιο. Το ξέρω, Δημήτρη, και σε ευχαριστώ.
Ναι, κοιμάρχησα. Τι έχεις? Χάλια είμαι. Καλά, αυτό μπαμ κάνει. Τι τρέχει? Ξέρεις τι γράψανε σήμερα οι εφημερίδες? Η κόμισσα φαίνεται δεν ευκαιρούσε και έστειλε τη χαριτωμένη κορούλα της να μας τα πει. Μη γελάς. Μια αποτυχημένη είμαι. Δεν είναι για μένα το θέατρο. Βαλικάκι μου, μην τα παραφουσκώνεις, σε παρακαλώ. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Όχι κι όλοι. Εσύ και ο Δημήτρης μια χαρά τα πάτε. Και εθνικό και ρόλι και επιτυχίες. Ενώ εσύ τις ταινίες που έκανες ξεχνάς. Δεν είναι το ίδιο. Το θέατρο είναι το σημαντικό και εγώ και τα πάω χάλια. Ξόφλησα, μια αποτυχημένη είμαι. Ξόφλησα πριν καν αρχίσω. Τι λες καλέ, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο ταλέντο να πάει χαμένο. Σταμάτα πια και εσύ με το ταλέντο. Πώς να βοηθήσεις το ταλέντο όταν έχεις μόνο τρεις ατάκες να πεις? Εντάξει μικρή μου, πρέπει να κάνεις υπομονή και θα έρθουν καλύτερες ημέρες για σένα. Μακάρι, αλλά πότε? Έλα τώρα, είμαι σίγουρη όλα θα φτιάξουν. Τσενάκι. Να ξέρεις τι θησαυρός είσαι για μένα. Έτσι, τι είναι αυτό, έτσι θα βγεις? Τελευταία παράσταση, είναι όλα επιτρέπονται. Δεν είμαι πολύ όμορφη κόμισσα. Απλώς δεν είμαι σαραντάρα. Να το πειράξει. Η συμπεριφορά σου είναι αδιανόητη. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε? Γιατί δεν φόρεσες το κανονικό κοστούμι. Έκανα μια μικρή προσαρμογούλα επί τα βελτίου. Επί τα βελτίου, λες αυτή την ξετσίποτη εμφάνιση? Αχ, δεν σας άρεσε. Αχ, κρίμα. Απέσια εμφάνιση. Εκτός εποχής και λίαν προκλητική. Εγώ νομίζω ότι στον κόσμο άρεσε πάρα πολύ. Αλικάκι, από πότε μας έγινες και ενδυματολόγος? Αχ, πρέπει να βγω για το χειροκρότημα. Μη συγχωρείτε. Είναι πολύ θυμωμένος μαζί σου. Αυτό που έκαμε δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Μα γιατί, κύριε Χατζόπουλη, είστε έξαλλος? Δεν σας καταλαβαίνω. Στο κάτω-κάτω τελευταία παράσταση είναι. Λοιπόν. Σύμφωνα με τα θεατρικά έθιμα, ο ηθοποιός κάνει ό,τι θέλει. Ποιος το λέει αυτό? Α, δεν το ξέρετε. Ναι, έτσι γίνεται. Ο ηθοποιός πάει το ρόλο εκεί που τον θέλει αυτός. Ανεξάρτητα από τις οδηγίες του σκηνοθέτη, επιτρέπετε. Εδώ είναι σοβαρό θέατρο. Και εγώ δεν επιτρέπω τέτοιες γελοιότητες. Αυτά τα κάνουν στα μπουλούκια. Μα κύριε Χατζόπουλε, δεν υπάρχει σοβαρό και μη σοβαρό θέατρο. Μπα. Βέβαια, ναι. Το θέατρο είναι ένα. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε δια να ψυχαγωγήσουμε το φιλοθεάμον κοινό. Διότι ο τρόπος να ψυχαγωγείτε το δικό σας κοινό. Εάν φυσικά γίνεται ποτέ διασάρχης. Θα το θυμάμαι. Ανήκουστον. Δίστροπη. Εδίστροπη. Θα ησυχάσει κι αυτός κι εγώ. Δεν μου φαίνεται ότι θα σε διώξει. Τον κρυφάκουσα που μιλούσε για το καινούριο του έργο. Σου ετοιμάζει ρόλο. Σε μένα. Μετά από όλα αυτά που του κάνα. Φαίνεται κατά βάθος σε εκτιμάει. Αλίκη! Πού είναι ο Λευτέρης? Να συναντήσει ένα φίλο του που σπουδάζει στη Γερμανία. Oh. Εσύ τον ξεσήκωσες να φύγει για σπουδές έξω? Οι ιατρικές σχολές στη Γερμανία είναι πολύ καλές. Το κοριτσάκι μου! Τι έκανες με στα πρόβα? Τι πρόβα, βρε θεία μου, τι πρόβα. Έχω τίποτα να παίξω, νομίζεις?
Αχ, Θεέ μου. Πού είναι η ρόλη που ονειρευόμουν. Τίποτα, μια αποτυχημένη είμαι. Γιατί το λες αυτό, ρε κοριτσάκι μου γλυκό. Δύο ταινίες έπαιξες. Πρωταγωνίστρια. Και τη φώναξα να παίξει κι άλλη. Ορίστε. Θεέ μου. Πώς σου φαίνεται η μύτη μου. Μια χαρά. Τι μια χαρά είναι, Θεέ μου, τι μια χαρά. Δεν είναι λίγο μεγάλη, αν ήταν λίγο πιο λεπτή εδώ. Μια χαρά είναι η μύτη σου. Ούτε μεγάλη ούτε μικρή. Τι έχει η μύτη σου. Τίποτα. Ποιος σου μίλησε εσένα, βρε μαμά. Το δύο ρώτησα. Δεν σας είπα. Τηλεφώνησε η Μαρίκα και μου είπε ότι ήρθε ο Ελληνοαμερικάνος, ο Τζόνι, και ότι θέλει πολύ να σε γνωρίσει. Να μου λείπει. Μα ούτε που τον είδε τον άνθρωπο. Τι να τον δω, βρε μαμά μου, τι να τον δω. Να μου πει «Hello, Αλίκη, you're a very beautiful girl. Come with me to America να πλένεις πιάτα». Να πλένεις πιάτα. Όχι και πιάτα, έχει μια περιουσία τρικούβερτη. Άμα είναι μεγάλο στα χρόνια, δεν μας κάνει. Μη βιάζεστε. Η Μαρίκα μου έδωσε τη φωτογραφία του. Για κοιτάξτε εδώ. Για να δω κι εγώ. Τη Λεβέντης. Ε. Να δω. Κοίτα. Από το Hollywood βγαλμένος. Καλός είναι. Γι' αυτό σου λέω να τον γνωρίσεις. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε γυρίσματα τον άλλο μήνα. Α, περίφημα. Οπότε προλαβαίνω να κάνω και αυτό που είπαμε. Ναι, φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, θα περιμένω τηλεφώνημά σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Έλα. Μόλις τώρα υπόγραψα και έφυγε. Να σου πω, διάολου κάλτσα αυτή η μικρή, ε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι όρο έβαλε στο συμβόλαιο. Μαμά! Εδώ. Καλώς. Για μας εδώ. Τι... Α! Η αμοιβή για την κινηματογραφική ταινία ορίζεται συνολικά εις 15.000 δραχμές και επιπλέον ο παραγωγός υποχρεούται όπως καταβάλει την αμοιβή του ιατρού για την αισθητική εγχείρηση επί της ρινός της ηθοποιού. Τι έχεις να πεις? Είσαι με τα καλά σου, κορίτσι μου. Έχω πρόβλημα, μαμά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά τα βράδια γιατί δυσκολεύομαι στην αναπνοή. Από πότε, παιδί μου, εγώ μια χαρά σε βλέπω να κοιμάσαι. Έχω διάφραγμα. Τι είναι αυτό? Αχ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγα στον οτορινολαριγκολόγο. Οτορινολαριγκολόγο. Και διέγνωσε κι αυτός με τη σειρά του ότι έχω πρόβλημα. Εδώ έχεις το πρόβλημα, όχι στη μύτη σου. Ναι, ναι, μην κουράζεσαι, μαμά, μην κουράζεσαι. Το κανόνισα. Την Τετάρτη θα κάνω μία μικροεπεμβασούλα πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα. Τι λες, παιδί μου. Αλίκη, το σκέφτηκες καλά. Γρουσούζα. Ναι. Μετά το Δίστροπι της κόλλησε και το Γρουσούζα. Γιατί δεν πήγανε καλά τα εισιτήρια. Και το διαδίδεις όλο το θέατρο. Κακό αυτό για την Αλίκη. Κακό ξεκακό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά η Αλίκη. Μη χάσεις ευκαιρία εσύ. Πιο αγάριστο πλάσμα από αυτή δεν υπάρχει. Γιατί? Ξέρω τι σου λέω. Όπως και να έχει, η ρετσινιά της έμεινε. Και τι κάνει τώρα η Γρουσούζα μας? Έμεινε άνεργη? Όχι. Θα συνεχίσει το θείασο στο καινούργιο έργο. Τι, νομίζεις ότι ο Πονηροχατζόπουλος δεν καταλαβαίνει ότι η Αλίκη είναι καλή ηθοποιός? Έτσι, ε. Τι έκανες στη μύτη σου? Τι μου είπε η μαμά σου, μπήκες σε κλινική? Ναι. Και? Τι έκανες, ρινοπλαστική? Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν έκανα. Κοίτα, εσύ βλέπεις κάτι? Όχι. Ηθοποιός είμαι, βρεβάλια. Έκανα μια μικροεπέμβαση για να αναπνέω καλύτερα. Καλά, και γιατί δεν μου πες να έρθω μαζί? Γιατί δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Καλά. Πάντως, όταν μου είπε η μαμά σου ότι έχεις πάει στην κλινική... Ρε, βάλια, μια χαρά είμαι, σου λέω, άσε με. Καλά. Να σου πω, θέλεις να πάμε να δούμε James Dean? Παίζει το ανατολικά της ΕΔΕΜ. Δεν έχω όρεξη. Γιατί, βρε, Αλίκη? Τι έχεις πάει τον τελευταίο καιρό, γιατί είσαι έτσι? Γιατί, βρε, βάλια μου, παίζω στον κινηματογράφο, δεν έχω επιτυχία. Στο θέατρο δεν με φωνάζουνε. Και η μητέρα μου θέλει να με προξενέψει με έναν ξένο. Δεν σου φτάνουν όλα αυτά?
Καλά, τώρα είσαι υπερβολική. Όλα μου φταίνε. Θέλω να δώσω την ψυχή μου στο θέατρο και αυτό δεν με θέλει. Ναι, αλλά σε θέλει εκείνος. Ο Τζόνι, μου το είπε ο μαμάς. Χαρτί και καλαμάρι, τα είπε. Όλα στα πρόλαβε η μαμά. Έλα, λέγε. Τίποτα, αυτός θέλει να με γνωρίσει, αλλά εγώ θα τον δω μόνο και μόνο για να κάνω το χατήρι της μαμάς μου. Λοιπόν, φοβάσαι πως σε παράτησε. Αγωνία στο πρόσωπο. Πόνος. Θέλεις να τρέξεις να τον προλάβεις. Πάμε. Άγγελε. Έτσι. Άγγελε, πού είσαι? Απόγνωση. Άγγελε! Υποψιάζεσαι πως σε παράτησε. Άγγελε! Αυτό ήταν. Στοπ. Τελειώσαμε. Ναι, Δεσποινής Αλίκη. Εντάξει, ήμουν καλή. Είστε ευχαριστημένος? Ναι, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Δεσποινής. Είσαστε μία εξαίρετη ηθοποιός. Είδα όλη την πρόβα σας. Κρυφά. Εσείς. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Μα πώς με βρήκατε? Όταν θέλει κάτι κάποιος πολύ, στο τέλος το βρίσκει. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Είμαι ο Τζόνι. Ναι, το ξέρω. Είδα μια φωτογραφία σας. Κι εγώ είδα τη δική σας, αλλά από κοντά είσαστε πολύ πιο όμορφοι. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ χαίρομαι πολύ. Στην Ελλάδα. Όσο χρειαστεί. Για δουλειές ήρθετε? Όχι. Και τότε γιατί ήρθατε? Ταξιδεύω συχνά. Βλέπω παλιούς μου φίλους και κάνω καινούργιους. Α, μάλιστα. Περιφερόμενος δηλαδή. Και δεν εργάζεστε? Κάνω τα deals μου από τηλέφωνο. Μετά από τόσα χρόνια στην Αμερική, κάτι κατάφερα κι εγώ. Είναι όμορφο να κάνει κανείς ταξίδια. Σας ζηλεύω. Γιατί? Αν θέλει κάποιος ταξίδια, μπορεί να τα έχει. Εμένα μου λέτε. Όνειρα. Μα τα όνειρα είναι για να τα πραγματοποιούμε. Αν θέλεις κάτι πολύ, το πετυχαίνεις. Ναι, αυτό μπορεί να ισχύει στην Αμερική. Στην Ελλάδα, όμως, τα όνειρα είναι για να γίνονται φιάλτες. Δεν σας καταλαβαίνω τόσο νέα και έχετε απογοητευτεί ήδη από τη ζωή σας. Όχι από τη ζωή μου. Από το θέατρο. Γιατί το λέτε αυτό? Είστε μια εξαιρετική ηθοποιός. Ξέρετε, έχω παρακολουθήσει την πορεία σας. Πώς αυτό? Μαθαίνω για σας. Ξέρετε, η ταινία σας στο The Shepherd's Lover ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας, δηλαδή. Ακριβώς. Για εμάς τους Έλληνες στο New York City ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας άρεσε. Ειδικά εσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την βόλτα. Αν δεν είχατε πρόβα, θα μπορούσαμε να πάμε κάπου πιο μακριά. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά.
Θα σας τηλεφωνήσω. Χάρηκα πολύ, Δεσποινή Σαλίκη. Θα τα πούμε σύντομα. Δεν σας κρύβω ότι ήθελα να σας γνωρίσω εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να μην τη μετανιώσετε. Δεν πρόκειται να το μετανιώσω. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πας στην πρόβα στο Χατζόπουλο. Ναι, ναι, ξεκινήσαμε. Εσύ, στην πρόβα. Ναι. Με τα πόδια πάλι, ε. Όπως πάντα. Κάτι έχεις κάνει εσύ. Εγώ, τι έκανα πάλι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Έχεις αλλάξει το πρόσωπό σου. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Εμένα μου άρεσες και πριν και τώρα. Σου άρεσα, εγώ. Και γιατί δεν μου είχες πει τίποτα ποτέ. Εγώ δεν είμαι για σένα. Ούτε κουρσάρες έχω, ούτε από τζάκι είμαι. Ένας απλός πυριώτης. Πάλι καρφί, Δημητράκη. Μετά θα φταίω εγώ, ε. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί το καινούργιο έργο. Μπορεί ο κύριος που σε συνόδευε. Πάντως είσαι πολύ όμορφη. Και εσύ πολύ γλυκός με τις γυναίκες. Φαίνεται η φίλη σου, η Δέσπο, έχει καλή επιρροή πάνω σου. Καλή πρόβα, Λυκή. Γρήγορα, βγήκε ήλιος. Στεγνώστε την Αλίκη να γυρίσουμε τη σκηνή του ήλιου. Μήπως ενοχλώ. Ήθελα πολύ να δω πώς γυρίζουν εδώ τις ταινίες. Βρέξτε τι. Συννεφιάζει. Θα γυρίσουμε τη σκηνή της βροχής. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω να με ξαναβρέξουν. Θα περιμένω. Μα θα αργήσω. Θα περιμένω μέχρι να τελειώσεις. Να γυρίσετε σκηνές καλοκαιριού μέσα στο καταχύμωνο. Στο Hollywood δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Φτάσεις ήταν σε στούντιο. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, αλλά ούτε και κρυωμένη πρωταγωνιστρία.
Εδώ όμως είναι λαδίτσα, τι να κάνουμε. Μα είναι δυνατόν να σας αφήνουν έτσι, μέσα στο κρύο. Κι άμα πεις κάτι θα σε πουν και δίστροποι. Και θα σου κάνουν και μηνύσεις η παραγωγή. Λοιπόν, θες να έρθεις μέσα. Καλύτερα να σε αφήσω να ξεκουραστείς. Έχεις πρόβα. Τα πούμε αύριο. Αύριο, λοιπόν. Καλώς τα, μαμά. Ήρθε ο Τζόνι στο γύρισμα. Αλήθεια. Στη Βοσκοπούλα σκότωσες τα πόδια σου μέσα στα αγκάθια. Εδώ δεν θα τη γλιτώσει την πνευμονία, λυκάκι μου. Να μου μιλήσει, σενιωρίτσα. Μην με αφήσει, μανούλα μου, δεν θέλω να αρχίσω την πρόβα. Όχι, παιδί μου, πήγαινε. Ο κύριος είναι γιατρός, τον έστειλε ο Τζόνι. Για ποιο λόγο? Να σε εξετάσει γιατί κρυολόγησες. Α, μάλιστα. Hello. Έλα, Λίκη, εσύ είσαι. Τζόνι, δεν ξέρω τι να πω. Όλα αυτά που κάνεις με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς νιώθω λίγο περίεργα. Θα τα πούμε από κοντά. Πήγαινε στην πρόβα σου. Απλώς ήθελα να σε ευχαριστήσω. Θα με ευχαριστούσε και με το παραπάνω αν αύριο έβαζες και εμένα στο πρόγραμμά σου. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Σίγουρα. Γεια σου, Αλίκη. Γεια. Στον θείο σου προσελήφθηκε δεύτερη ηθοποιός για να παίξει τον ρόλο της Ενζενή, εν αλλάξ με την ηθοποιό Αλίκη Βασιλάκη. Κατάλαβες? Όχι. Προσέλαβε και δεύτερη ηθοποιό για να παίξει τον ίδιο ρόλο με μένα. Να παίζουμε δηλαδή εν αλλάξ. Γιατί το κάνει αυτό? Ξέρω εγώ. Λες να φοβάται μήπως παρακουραστώ? Έλαντε. Γιατί το έκανε, Αλίκη? Μακάρι να ξεκαβρευτεί μου. Και τι θες από μένα? Κοίτα. Δεν θέλω να πάω στο θειασάρχη και να τον βεβαιώσω ότι είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Θέλω να πας εσύ. Να κάνω τι? Αχ, σε παρακαλώ, θείουλη μου, σε παρακαλώ. Δες το. Να, δες το σαν μια λεπτή διπλωματική αποστολή. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Θέλω να μάθω τι έχει ο θειασάρχης στο μυαλό του. Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Η ανεψιά σας, ως γνωστόν, είναι κάπως. Κάπως δύστροπη. Φοβάμαι μήπως εγκαταλείψει ξαφνικά το θείο σου. Αδύνατον. Τι να πω. Εγώ πάντως αποφάσισα να πάρω κι άλλη ηθοποιό για το ρόλο. Δεν θα ήθελα να με χτυπήσει καμιά γροσουζιά και να βρεθώ στα κρύα του λουτρού. Η ανιψιά μου ως γνωστόν είναι υπόδειγμα ευσυνειδησίας. Και πολύ καλή ηθοποιός. Μα ναι, δεν λέω. Βέβαια. Είναι πολύ καλή ηθοποιός, αλλά... Τέλος πάντων... Ποια από τις δύο θα παίξεις στην πρεμιέρα? Η Αλίκη. Σας διαβεβαιώ. Τα νιάτα θέλουν την επιτυχία, Αλίκη. Και τι θέλουν τώρα? Εγώ θέλω να παίζω καλούς ρόλους. Ποιος μην είναι από επιτυχία. Λες ψέματα. Εντάξει τώρα. Ένα μικρό ψηματάκι. Θέλω να παίζω και καλούς ρόλους και να έχω επιτυχία. Είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Ένας νέος να θέλει να φτάσει ψηλά. Έχεις όνειρα, ε. Θες να κατακτήσεις τον κόσμο? Μ' αρέσει να σ' ακούω να μιλάς, Τζον. Είσαι πολύ όμορφη, Αλίκη. Θέλω να έρθεις μαζί μου στην Αμερική. Στη χώρα των μεγάλων ευκαιριών. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί εκεί. Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει θέατρο για μένα. Το κάνεις λάθος. Μπορείς να παίξεις ό,τι θέλεις. Θα σε βοηθήσω εγώ. Εσύ έχεις την επιτυχία στο αίμα σου. Ναι, αλλά δεν ξέρω τη γλώσσα. Σε 6 μήνες θα τα μιλάς σαν τέλεια Αμερικάνα. Αρκεί να το αποφασίσεις.
Καλημέρα. Γεια σου, Αλίκη. Τι κάνεις? Καλά. Ευτυχώς που συναντιόμαστε καμιά φορά τυχαία. Ευτυχώς. Πρεμιέρα, πότε πάτε? Την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Διαβάζω πολύ καλά πράγματα για εσάς τις εφημερίδες. Θα είναι πολύ καλή παράσταση. Για να δούμε πώς θα πάει. Ξέρεις, όταν ανέβηκε πρώτη φορά ο Γλάρος στην Αγία Πετρούπολη, ήταν μεγάλη αποτυχία. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με εμάς. Μια χαρά θα πάτε εσείς. Δεν μου λες, η Δέσπο πώς είναι? Καλά. Σ' αρέσει? Τι εννοείς αν μ' αρέσει, δεν κατάλαβα. Όχι τίποτα. Εννοώ αν σ' αρέσει το ρόλο της. Ναι, είναι πολύ καλή. Και η Δέσπο και η άλλη ηθοποιή. Για τη Δέσπο σε ρώτησα. Κι εγώ σου απάντησα. Καλά, μην παίρνεις αυτό το ύφος. Όλη η Αθήνα ξέρει ότι είσαι μαζί. Α, έτσι, ε. Όλη η Αθήνα. Μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Δεν σε κατηγορώ. Εξάλλου η Δέσπο είναι καταπληκτική προσωπικότητα. Θα τη μεταφέρω την εκτίμησή σου. Εσύ, συνεχίζεις πρόβες στο Χατζόπουλο? Ναι, κάνω το ρόλο της ζωής μου. Μια σαραντάρα με πέντε παιδιά. Φοβερός ρόλος, τι να σου πω, ναι. Και αν τολμήσω να αντιδράσω, θα με καταγγείλουν στην άδεια. Να μην αντιδράσεις. Μα δεν αντέχω. Αλική, πρέπει να προσέξεις. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες εις βάρος σου. Τι φήμες? Ότι είσαι γρουσούζα. Ναι. Και ότι τα έργα που παίζεις δεν μένουν στη σκηνή πάνω από 20 μέρες. Αυτά είναι κακίες δικές σου. Αυτό άκουσα, αυτό σου λέω. Μήπως πρέπει να κόψουμε και την καλημέρα μεταξύ μας? Πολύ καλή ιδέα, κυρία Πολύτεκνη. Μου έδωσε τη σαραντάρα και δεν είπα λέξη. Με παγίδεψε όμως. Άλλα μου έταξε κι άλλα έγιναν. Γιατί, παιδί μου, αφού σου υποσχέθηκε να παίξεις την πρεμιέρα και έπαιξες. Ναι, βέβαια, εγώ έπαιξα την πρεμιέρα, αλλά οι άλλοι έπαιξαν την επίσημη πρεμιέρα. Και φυσικά οι κριτικοί που πήγαν στην επίσημη και έγραψαν για την εναλλάξη, αδελφό μου. Κανείς δεν έγραψε τίποτα για μένα. Πώς δεν το σκέφτηκα αυτό? Δεν μπορείς να τα σκέφτεσαι όλα. Είμαι ο Τζόνι εδώ, γιατί δεν μου το πες? Γιατί είσαι σύμφωνα και δεν πρόλαβα, Λίκη μου. Προβλήματα? Δεν με έβαλε να παίξω στην επίσημη. Γιατί, τι του έχω κάνει? Αλίκη, μην αντιμετωπίζει τη δουλειά σου με τόσο πάθος. Αυτό δεν γίνεται. Το θέατρο, αν το κάνεις, το κάνεις με πάθος. Μα και το θέατρο είναι business. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Άρα, αύριο να έρθεις 2 ώρες πριν από την παράσταση. Ευχαρίστω. Θα έχουμε φωτογράφηση? Όχι, αγιασμό. Αγιασμό? Ναι, παιδί μου, αγιασμό. Αφού βλέπεις, δεν πάμε καλά. Κόσμο δεν έχουμε. Οι κριτικές είναι κακές. Τι να πω, πρέπει να διώξουμε αυτή τη γρουσουζιά που μας κυνηγάει. Σαν κάποια να μας έχει κάνει μάγια. Μάγια? Δεν προλαβαίνω να ανεβάζω και να κατεβάζω παραστάσεις. Τι κακό γι' αυτό. Καλά μου τα έλεγαν, αλλά δεν άκουγα. Τι θα σε έλεγαν? Να προσέξω τη διανομή. Τι να πω. Κάποια μάγισσα μας έχει βάλει στο μάτι. Τι ήταν αυτό, κυρία Χατζόπουλε? Αγιασμός, παιδί μου. Ωραία. Και εμένα γιατί δεν με φωνάξατε στον αγιασμό? Δεν καταλαβαίνω γιατί εκνευρίζεσαι. Εκτός κι αν εύχεσαι να πάμε άσχημα. Σοβαρολογείτε? Κάνει ο θείας ως αγιασμό και εμένα δεν με φωνάζετε? Σε παρακαλώ τώρα, παιδί μου. Δεν θα παρεξηγήσεις ακόμη και τον αγιασμό? Εκτός από γρουσούζα, τώρα με λένε και μάγισσα. Στην αρχή μου τα μάσαγε, αλλά στο τέλος το παραδέχτηκε ότι φοβάται, μπας και το κάνω μάγια. Ωχ, βρε Αλίκη, μη δίνεις σημασία. Και στο μεταξύ και αυτό το έργο δεν πάει καλά. Δεν έπιασε ο αγιασμός. Μπα, από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα. Είσαι υπερβολική. Ξέχνα το αυτό τώρα. Αχ, τι να το ξεχάσω, ρε Σιτζενάκη, τι να το ξεχάσω. Εδώ έχει βουήξει όλο το θέατρο. Ο μόνος που τόλμησε να μου το πει ήταν ο Δημήτρης και εγώ τον αποπήρα κιόλας.
Να σου πω, σταματήσουμε αυτές τις βλακίες. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε εμείς οι δύο. Δεν έχουμε. Μπα. Και τι είναι αυτός ο Ελληνοαμερικανός που σε περιτριγυρίζει, χρυσό μου. Ξέρουμε. Περνάω όμορφα μαζί του, αυτό είναι όλο. Πώς τα πάει η ανιψιά με τον Αμερικάνο? Δεν ξέρω. Πρώτη φορά σε μένα είναι τόσο κουμπωμένη. Σε φοβάται και εσένα λίγο, ε? Σιγά με φοβάται. Η Αλίκη όταν νιώθει ότι πατάει καλά στα πόδια της, δεν φοβάται κανένα. Και τότε γιατί σου κρύβεται? Το σίγουρο είναι ότι η Αλίκη είναι απογοητευμένη με τη δουλειά της. Ίσως τώρα να σκέφτεται πιο σοβαρά το ενδεχόμενο του Τζόνι. Λες να τον ερωτεύτηκε? Τι να σου πω. Δεν περνάει η μέρα που να μην συναντηθούν. Για να βγαίνει και να ξαναβγαίνει μαζί του. Δεν αδιαφορεί γι' αυτό. Αν σε πούνε γρουσούζα, δίστροπη, αλλά και μάγισσα, δεν πάρει παρά να σε ρίξουν στην πυρά. Όταν το έμαθα, κόντεψα να τρελαθώ. Όχι, 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 μη γελάς καθόλου. Εμένα που με βλέπεις, έχω στο υπόγειο μου ένα τεράστιο καζάνι με φαρμακερά βότανα και κέρινα κουκλάκια. Και κάθε βράδυ καβαλάω το σκουπό ξυλό μου και πετάω πάνω από το θέατρο για να μην πατήσει ψυχή. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχουν δίκιο. Τι είπες? Είσαι μάγισσα. Εμένα τουλάχιστον με έχεις μαγέψει. Πώς είμαι? Μούρλια! Πού θα πάτε? Δεν ξέρω. Είναι έκπληξη, λέει. Φτιάξε λίγο εδώ το μαλλί σου. Εντάξει, είναι τώρα. Πολύ ωραίο. Αχ, μαμά. Πώς θα σου φαινόμουν αν ήμουν ξανθιά? Απαπαπαπα. Άκου ξανθιά. Εγώ νομίζω ότι θα ήμουν καλύτερη. Να δοκιμάσω, λες. Τι λες, παιδί μου, αυτό δεν μας έλειπε. Ξανθό μαλλί. Μια χαρά είναι τα μαλάκια σου. Εμείς οι δυο είμαστε. Μα αυτό ήταν το σχέδιο. Ήθελα η υποψινή βραδιά να είναι μόνο για σένα και εμένα. Δηλαδή, έκλεισες αυτό το κέντρο μόνο για εμάς τους δυο? Ακριβώς, μόνο για εμάς. Λοιπόν, τι θα πιούμε? Σαμπάνια, ε? Εσύ πίνεις μπέρμπον. Αρχίζεις να με μαθαίνεις. Αυτό είναι καλό. Απόψε όμως θα πιούμε σαμπάνια. Γιατί απόψε είναι μια εξαιρετική βραδιά. Ξέρω τι να πω, σαν ψέμα μου φαίνεται. Νομίζω ότι από στιγμή σε στιγμή ο σκηνοθέτης θα πει stop και θα καταλάβουμε ότι είναι σκηνή από ταινία. Μόνο που δεν είναι ταινία, είναι η ζωή μας. Στο κοινό μας μέλλον. Χορεύουμε? Ο τρόπος που γελάς. Δεν μου λες, Τζόνι. Ερωτεύτηκες ποτέ σου μια γυναίκα? Πολύ. Πολλές φορές. Α, όχι, εγώ δεν μιλάω έτσι πολλές φορές. Εγώ μιλάω για τη μία, για τη μοναδική φορά. Συνάντησες ποτέ τη γυναίκα τη ζωή σου? Είμαι ειλικρινής μαζί σου, Αλίκη. Γνώρισα πολλές γυναίκες. Καμιά όμως δεν μπήκε στην καρδιά μου όπως εσύ. Είμαι τρελός για σένα. Είσαι ψεύτης.
είμαι ψεύτης. Η τέχνη στο φιλί μπορεί να κρύβει τα πραγματικά σου αισθήματα. Τότε θα πρέπει να βρω κάτι άλλο. Τι θα έλεγες αν σου πρότεινα να γίνεις γυναίκα μου? Τι είπες? Στο είπα. Καμία γυναίκα δεν έχει μπει στην καρδιά μου όπως εσύ. Με ρώτησες τι κάνω στην Ελλάδα. Λοιπόν, για σένα είμαι στην Ελλάδα. Αλλά και θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Ποιος θα πει ότι ξέρει τι είναι αυτό που μας τραβάει σε ένα αστέρι? Να μας ταξιδεύει κάθε νύχτα στον ονείρων μας τα μέρη. Το άστρο μου, μωρό μου, ήταν πάντα το μεγάλο μυστικό μου. Το πλάνο το κοντινό μου. Και τι θα μείνει μια μέρα, τι θα μείνει? Ένα χαμόγελο με λιτσαχτινιά. Ένα λιμάνι που σκάει στο Φινιστρίνι και μια παράφορη αγκαλιά στα σκοτεινά. Ναι, τι θα μείνει, νομίζεις τι θα μείνει? Όταν θα σβήσουν τα φώτα ξαφνικά.